εθνικός. Πότε ξεσπά από ψηλά, σαν άγρια καταιγίδα και εξαφανίζει τον άνθρωπο. Και πότε τον παρηγορεί, χορηγώντας του ελπίδα. Δεν του έμαθε ποτέ τη γλώσσα του, παρόλο που είναι συνεχώς τόσο κοντά στην ανάσα του. Ο άνθρωπος, πριν τον πάρει ο χρόνος να φύγουν, θέλει να μάθει πώς γίνεται να χρωστάει τη ζωή του σε μια ώρα την πηγή. Τι είναι όλα αυτά, τόσα πολλά μαθήματα για αύριο. Δεν προλαβαίνω με τίποτα. 24 ώρες δεν φτάνουν. Αν μπορούσα να παγώσω το χρόνο ή να είχα μια χρονομηχανή, θα ήξερα τι θα γράψουμε αύριο στο σχολείο. Αλήθεια όμως, θα μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό. Σκέφτε τελικά να μπορώ να ελέγξω το χρόνο. Αλλά από την άλλη, τι είναι χρόνος για να τον ελέγξω. Κι εγώ θέλω χρόνος να κυλά διαφορετικά για μένα μόνο, όχι για τους άλλους. Τι σκέφτομαι κι εγώ τέτοια ώρα. Αντί να προσπαθήσω να λύσω τα μυστήρια του σύμπαντος, λέω να κοιμηθώ. Συγκρίνω με κάτι που επαναλαμβάνεται σταθερά. Ένα περιοδικό φαινόμενο, για παράδειγμα.
Και ποιο περιοδικό φαινόμενο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε? Την αλλαγή μέρας νύχτας. Ή να φτιάξουμε μια κλεψίδα. Ή να χρησιμοποιήσουμε ένα εκρεμέ. Όμως, όπως είπα και νωρίτερα, οι φυσικές επιστήμες δεν προχωράνε μόνο με τη σκέψη. Πρέπει συνεχώς να εμπλουτίσουμε και τις θεωρίες μας. Για την έννοια χρόνου που αναφερόμαστε τώρα, να τη δώσουμε ένα σαφή όρισμο. Έχετε καταλήξει κάπου? Σε ένα σαφή όρισμο για τον χρόνο? Όχι ακόμα. Έχω βγάλει όμως κάποια συμπεράσματα όσον αφορά την παρατήρηση ενός φαινομένου από μερικούς παρατηρητές. Έχετε δηλαδή συμπεράσματα για όλους τους παρατηρητές ενός φαινομένου? Πολύ γρήγορα πας. Όχι για όλους. Για αυτούς που κινούνται με σταθερή ταχύτητα. Τους αδρανειακούς, έτσι τους ονομάζω. Και ποια είναι αυτά? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι για όλους τους αδρανειακούς παρατηρητές ενός φαινομένου αυτό εξελίσσεται ταυτόχρονα. Άρα δεν μπορώ να κάνω το χρονοχύλα διαφορετικά για μένα μόνο, ε? Σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά με βοηθήσατε. Τώρα φαίνονται όλα πιο κατανοητά. Ο χρόνος δεν είναι το παραπόσο μετράμε όταν περιμένουμε μέχρι να συμβεί κάτι. Και το γεγονός που περιμένουν δύο παρατηρητές είναι το ίδιο. Θα μετρήσουμε κανένα δύο χρόνο μέχρι να συμβεί. Δεν έχει σημασία αν κινούνται ή όχι. Χρόνε μου, να σε ρωτήσω. Υποφέρει ο χρόνος μες στα δεσμά της μέρας και της νύχτας? Όχι, δεν υποφέρω. Μέσα στη δική μου επικράτηση του φορείς. Από τη στιγμή που έλυσες το μυστήριο της μέρας και της νύχτας και απέδειξες την περιστροφή του πλανήτη σου γύρω από τον ήλιο, κατάλαβα πως σύντομα θα εννοούσες τη σχέση που έχουμε με τον χώρο. Χρόνε μου, καλέ μου χρόνε, πώς βρέθηκα στη ζωή? Το μεγάλο σου ερώτημα, πώς βρέθηκα στη ζωή, κρύβει τη μαγεία της απορίας και της έρευνας. Ήταν η αιτία σου για να φιλοσοφήσεις. Αν δεν σου έφτανε μονάχα αυτό, χρειαζόσουν και το πείραμα. Γι' αυτό συγχώνευσες το πείραμα, την επιστήμη, μέσα στη φιλοσοφία. Το διάσημό σου εν είδα ότι ουδέν είδα, δεν υπάρχει πλέον. Ήδη γνωρίζεις τι είναι ένα αστέρι, τη γέννησή του και το τέλος του. Γνωρίζεις ότι η γη είναι στρογγυλή. Η επιστήμη σου καλπάζει. Επισκίαζε τη φιλοσοφία σου που έρχεται καταϊδρωμένη. Συνεχώς βρίσκεις και ανακαλύπτεις. Είσαι σε μια συνεχή πορεία γνώσης. Το ξέρω αυτό το μέρος. Είναι σαν να έχω ξαναβρεθεί εδώ. Είναι το γραφείο του Αϊνστάιν. Να, ο καθηγητής. Έρχεται προς εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Ποια είσαι εσύ? Η ταυτότητά μου δεν έχει σημασία. Είμαι κι εγώ μια επιστήμονα σαν εσάς. Ασχολούμαι με την ιδέα του χρόνου, όπως κι εσείς άλλωστε. Θα ήθελα να με βοηθήσετε να κατανοήσετε δικές σας ιδέες με το θέμα. Ήρθες να σου εξηγήσω τις ιδέες με τον χρόνο, ε? Ωραία. Πραγματικά. Ο χρόνος, αν και ηχείος, είναι μια δυσνόητη έννοια. Ξέρεις τι πιστεύω? Ο χρόνος δεν είναι παρά μια επίμονη συνδέστηση. Και αυτό γιατί πρέπει να καταλάβεις ότι ο χρόνος δεν είναι απόλυτος. Δεν κοιτάμε τον ίδιο ρυθμό για όλους. Αυτή την αρμονία δεν την βρίσκεις άλλωστε. Μα, όπως το ξέρω, όλοι οι παρατηρητές αντιλαμβάνονται γεγονότα ταυτόχρονα. Όπως περιγράφει ο Γαλιλαίος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βασικά, ο χρόνος είναι διαφορετικός, γιατί οι παρατηρητές, η θέση και η ταχύτητα του στον χώρο δεν ταυτίζονται. Και αυτό έχει να κάνει με το φως. Το φως! Μα εδώ μιλάμε για το χρόνο. Τι σχέση έχει το φως? Πολύ μεγάλη. Όσο και σου φαίνεται περίεργο, το γεγονός ότι η ταχύτητα του φωτός δεν είναι άπειρη, αλλά πεπερασμένη, κάνει δύο γεγονότα που ένας ακίνητος παρατηρητής αντιλαμβάνεται ως ταυτόχρονα, να μην φαίνονται ταυτόχρονα για έναν άλλο, ο οποίος κινείται. Μα πώς είναι δυνατόν? Έχουν παρατηρηθεί αυτές τις διαφορές. Βεβαίως. Δηλαδή, αν ταξιδεύουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα, θα αντιλαμβάνομαι τον χρόνο διαφορετικά από κάποιον που θα είναι ακίνητος. Ακριβώς. Πόσο διαφορετικά, δώστε μου μια τάξη μεγέθους. Για τέτοια ταχύτητα θα υπάρχει διαφορά περίπου 1/1000 της ώρας. Μα αυτή η διαφορά δεν γίνεται αντιληπτή με τις αισθήσεις. Πιθανό να μην υπάρχει χρονόμετρο που τη μετράει. Για να γίνει αντιληπτή η διαφορά, θα πρέπει να έχουμε κινήσει με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Ταχύτητες που πλησιάζουν με ταχύτητα του φωτός. Και σκέψου, υποθετικά μιλάω, εάν έφτανες να κινήσει με ταχύτητα του φωτός,
Ο χρόνος για σένα θα πάγωνε. Αλλά για τους γύρω σου, θα κινούσα ακόμα κανονικά. Δύσκολο αυτό να κατανοηθεί. Πολύ. Αλλά κάτι που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από τις ανθρώπινες αισθήσεις, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Για όλα αυτά που μου λέτε, υπάρχει πειραματική επιβεβαίωση. Το ρωτώ γιατί, όπως έχει πει και ο Γαλιλαίος, η φυσική δεν προχωρά χωρίς πειραματική επιβεβαίωση. Η θεωρία μου. Και βέβαια υπάρχει πειραματική επιβεβαίωση. Το πείραμα το μύθι του Μάκεσον Μόρλι απέδειξε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή σε όλα τα συστήματα. Πόσο διαφορετική! Έχει βρεθεί μαθηματική σχέση αυτή τη διαφορά. Φυσικά. Η θεωρία μου της ειδικής σχετικότητας απέδειξε ότι ένας ακίνητος παρατηρητής βλέπει μεγαλύτερα τα χρονικά διαστήματα από αυτόν που κινείται. Πω, απίστευτο! Τόση νέα γνώση έχω ζαλιστεί! Μην τρομάζεις. Ξέρεις, όταν τα δημοσίευσα το 1905, υπήρξε μεγάλη αναστάτωση. Πέρασαν χρόνια μέχρι να γίνουν αποδεκτά. Αναστάτωση! Η θεωρία μου ήταν μια επανάσταση. Άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Οι επαναστάσεις όμως δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές. Είπες πριν για τον Γαλιλαίο. Ξέρεις, τότε η ιερά εξέταση τον είχε καταδικάσει για τις επαναστατικές του απόψεις. Εντάξει, ναι. Το 1905 πάντως δεν υπήρχε ιερά εξέταση. Ευτυχώς όχι. Αλλά τον Νόμπελ το πήρα μετά από 16 χρόνια. Και όχι για τη θεωρία της ειδικής ειδικότητας, αλλά για μια άλλη δημοσίευσή μου. Καλά τα λέει ο Θεός Άγιο. Αν ταξιδεύεις με ταχύτητα που να πλησιάζει αυτή τη φωτός, μπορείς σχεδόν να παγώσεις τον χρόνο και να προλάβεις τα μαθήματα για το σχολείο που είναι για αύριο. Καλό, πολύ καλό. Αυτό όμως που δεν είπε, είναι πως θα μπορούσαμε να ταξιδεύουμε με τέτοιες ταχύτητες. Αριστοτέλης, Γαλιλαίος, Αϊνστάιν. Έμαθα πολλά, όμως το αρχικό πρόβλημα, πώς θα προλάβω τα μαθήματα για το σχολείο, παραμένει άλυτο. Ίσως μου το λύσει ο επόμενος που θα συναντήσω. Χρόνε, χρόνε γλυκόπικρε, υπάρχεις και με έναν άλλον τρόπο, που ίσως αν τον ήξερες, ούτε εσύ θα αναγνώριζες τον ίδιο στον εαυτό. Ο χρόνος είναι αλλιώτικος για τον ερωτευμένο, δεν είναι πρακτικός. Α, ο έρωτας. Πάντα είχα την απορία για το πρώτο να με ρωτήσει αυτό το Θεό. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν πως εγώ, ο χρόνος, κυλάω αλλιώτικα για τον ερωτευμένο. Σχεδόν δεν υπάρχει όταν ο έρωτας κάνει την εμφάνισή του. Άλλωστε, το χρησιμοποίησε και ο διάσημος επιστήμον στην προσπάθειά του να εξηγήσει τη θεωρία του και τη σχετικότητα με απλά λόγια. Πω, κοιμήθηκα πολύ χωρίς να το καταλάβω. Και είδα ένα όνειρο συνταρακτικό. Κόβει όμως πάνω στο καλύτερο. Εκεί που θα έβρισα, πώς θα πάω να το χρόνο. Αυτό όμως, αργά ή γρήγορα, ίσως να γίνει πραγματικότητα. Όμως, τι σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει ότι κάθε στιγμή που περνάει, μας φέρνει πιο κοντά σε νέες γνώσεις, σε νέους ορίζοντες. Χρόνε μου, δεν μου είπες πόσο καιρό έχω ακόμα. Δεν ξέρω. Δεν σου μένει τίποτα άλλο παρά να τρέξεις, να αθράξεις τη μέρα σου. Τότε ίσως μόνο να διαφορήσεις κάπως από την αγωνία σου για τον χρόνο που σου τελειώνει. Άθραξε τη ζωή με πάθος για τα όνειρα και την ολοκλήρωσή τους. Ζήσε αρκετά για να κάνεις πράγματα όσο κι αν ζεις. Όλα να γίνουν εγκαίρως. Να γράψεις τη δική σου ιστορία. Καλή επόμενη μέρα. Thank you.
Ταξιδεύεις ήσυχα, κοιτάζοντας πλανήτες. Αστερισμοί θα σε οδηγούν σε μέρη εξωτικά. Όλες οι λίμνες μακριά, όλες οι αγωνίες. Παρόντα μόνο τα όμορφα, τα καταπληκτικά.